Γεια σας! Σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο, όπου δείξαμε πώς να κάνετε εγκατάσταση της εφαρμογής Google Family Link και πώς μπορούμε να ασκήσουμε κάποιους ελέγχους στο κινητό του παιδιού μας, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε κάποιες περαιτέρω διαχειριστικές δυνατότητες. Ανοίγουμε την εφαρμογή Family Link από το κινητό του γονέα. Θα δούμε την πρώτη οθόνη της εφαρμογής που είναι τα Controls και δείχνει τις συσκευές του παιδιού και τα κουμπιά για τους χρονικούς ελέγχους που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, Σκρολάροντας προς τα κάτω, θα δούμε ότι υπάρχουν περαιτέρω επιλογές. Η πρώτη που θα συναντήσουμε είναι η επιλογή App Limits, που δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές του παιδιού σας στις αποκτευόμενες συσκευές. Κάνοντας κλικ στην επιλογή App Limits ή Εφαρμογή, θα εμφανιστεί ένα γράφημα που δείχνει πόσα λεπτά έχει δαπανίσει το παιδί μας σε κάθε εφαρμογή, είτε ανά ημέρα, είτε κατά μέσο όρο μπορούμε να επιλέξουμε να δείχνει συνολικά τον χρόνο για όλες τις συσκευές ή για κάθε μία συσκευή που έχουμε ορίσει ξεχωριστά. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι κενό γιατί δεν έχει δαπανηθεί καθόλου χρόνος σε κάποια εφαρμογή. Κάτω από το γράφημα μπορούμε να επιλέξουμε κάποια προεπιλεγμένα φίλτρα, όπως για παράδειγμα μπορείτε να ορίσετε τη σειρά του γραφήματος να είναι αναχρόνο που δαπανά το παιδί ή αναόνομα application, όπως σας εξυπηρετεί καλύτερα. Παρακάτω θα δείτε τη λίστα με όλα τα applications που είναι εγκατεστημένα στην ή στι συσκευέ του παιδιού. Σε κάθε ένα από αυτά μπορούμε να ορίσουμε κάποιου περιορισμού. Αν πατήσουμε για παράδειγμα το Google Chrome, βλέπουμε ότι ανοίγει ένα νέο παράθυρο που μα δίνει τη δυνατότητα να μπλοκάρουμε εντελώ αυτή την εφαρμογή πατώντα το Block. Να ορίσουμε πόσο χρόνο μπορεί να ταπανίσει το παιδί σε αυτή την εφαρμογή. Εδώ για παράδειγμα επιλέγουμε να ορίσουμε 40 λεπτά. Και τέλος, μπορούμε να επιλέξουμε πάντα να επιτρέπεται αυτή η εφαρμογή. Σε κάποιο άλλο παράδειγμα, παρακάτω, μπορούμε να επιλέξουμε το παιχνίδι Play and Win και να το απαγορεύσουμε εντελώς, πατώντας το κουμπί Block. Επιστρέφοντας πίσω στους ελέγχους, θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να περιορίσουμε περιεχόμενο που δεν θεωρούμε κατάλληλο για το παιδί μας. Πατάμε πάνω στο Content Restrictions και βλέπουμε τις εφαρμογές της Google που μπορούμε να επιλέξουμε. Πατώντα το Google Play, δηλαδή την επίσημη εφαρμογή από την οποία κατεβάζουμε τα applications, θα δούμε ότι μπορούμε να επιλέξουμε αν θα μπορεί το παιδί μας να κάνει αγορές μέσα από το Google Play. Υπάρχουν οι επιλογές. All Content, με αυτή την επιλογή το παιδί πρέπει να μας ζητήσει την άδεια είτε για να κατεβάσει κάποια εφαρμογή ή για να κάνει μία αγορά και αν εμείς συμφωνούμε το επιτρέπουμε μέσω του Family Link. Υπάρχει η επιλογή Paid Content Only, όπου το παιδί ζητάει άδεια μόνο για να κάνει αγορές μέσω του κινητού και εμείς αν συμφωνούμε τις εγκρίνουμε. Η επιλογή In-App Purchase Only, όπου το παιδί χρειάζεται να ζητήσει άδεια μόνο για αγορές μέσα από τα applications, όπως για παράδειγμα τα παιχνίδια. Και τέλος υπάρχει η επιλογή Never, όπου απαγορεύουμε εντελώς το παιδί μας είτε να κατεβάσει κάτι μέσα από το Google Play, είτε να κάνει αγορές μέσα από το Google Play. Στη συνέχεια, θα δούμε τι περιεχόμενο επιτρέπεται να βλέπει το παιδί μέσα από το Google Play. Πατάμε το Apps and Games και βλέπουμε τη λίστα με τις διαβαθμίσεις PEGI. Αν το παιδί είναι πολύ μικρό, τότε επιλέγουμε PEGI 3, που σημαίνει ότι θα βλέπει μόνο τις εφαρμογές και τα παιχνίδια τα οποία έχουν οριστεί ότι είναι για παιδιά έως 3 ετών. Αντίστοιχα, ορίζονται και οι διαβαθμίσεις καταλληλότητας PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 και PEGI 18, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Τέλο, αν δεν θέλουμε να ασκήσουμε κανέναν έλεγχο στο τι μπορεί να βλέπει το παιδί, μπορούμε να επιλέξουμε να τα επιτρέψουμε όλα, ακόμα και αυτά που δεν έχουν ενδείξει καταλληλότητα. Εμεί, στο παράδειγμά μα, επιλέγουμε Peggy 7. Στη συνέχεια, επιλέγουμε να ορίσουμε ποιε ταινίε θα εμφανίζονται στι επιλογέ τη συσκευή του παιδιού. Μπορούμε να επιλέξουμε το K που είναι κατάλληλε για όλε τι ηλικίε, το K12 που είναι οι ταινίε που είναι κατάλληλε για παιδιά 12 ετών και άνω, το K15 που είναι για παιδιά 15 ετών και πάνω και τέλος να επιλέξουμε να βλέπει όλες τις ταινίε χωρίς κανένα περιορισμό. Εδώ επιλέγουμε να βλέπει τις ταινίε που είναι κατάλληλες για όλους κάνοντας κλικ στο K. Τέλος μπορούμε να θέσουμε περιορισμούς και στα βιβλία που βρίσκονται μέσα στο Google Play. Είναι ήδη προεπιλεγμένο να μην εμφανίζονται βιβλία που περιέχουν σεξουαλικό περιεχόμενο και στο παράδειγμα το αφήνουμε ως έχει. Πάμε πίσω για να επιλέξουμε περιορισμού στο YouTube. Πάμε στην επιλογή YouTube and YouTube Music Settings. Πατάμε το κουμπί Edit για να δούμε τις επιλογές μας. Βλέπουμε ότι μας δίνονται τρεις επιλογές. Explore που είναι για παιδιά 9 ετών και άνω, Explore More που είναι για παιδιά 13 ετών και άνω και Most of YouTube που είναι σχεδόν όλο το περιεχόμενο του YouTube. Επιλέγουμε το Explore More και ανοίγει μία σελίδα που μας δίνει περισσότερη ενημέρωση σχετικά με το τι θα μπορεί να βλέπει το παιδί μας στο YouTube. Πατάμε Select. Πηγαίνοντας πίσω, μπορούμε να ρυθμίσουμε και κάποιες άλλες επιλογές, όπως το Disable Autoplay, Pause Watch History, Pause Search History. Από αυτή την οθόνη, μπορούμε επίσης να σβήσουμε όλο το ιστορικό του παιδιού στο YouTube, να ξεμπλοκάρουμε βίντεο και να δούμε τι περιεχόμενο έχει παρακολουθήσει το παιδί μας στο YouTube. Εν συνεχεία, θα δούμε πώς μπορούμε να υποπτεύσουμε τι μπορεί να δει το παιδί μας στον browser Google Chrome. Έχουμε τις εξής επιλογές. Allow all sites που δεν περιορίζει κανένα site και τα επιτρέπει όλα. Try to block explicit sites που θα φιλτράρει τα site που περιέχουν σεξουαλικό περιεχόμενο. Και τέλος, allow only approved sites, στην οποία επιλογή θα επιτρέπουμε στο παιδί να μπαίνει μόνο σε κάποια συγκεκριμένα sites, τα οποία θα έχουμε προεπιλέξει εμείς, ενώ θα αποκλείει όλα τα υπόλοιπα. Όπως θα δείτε παρακάτω, μπορούμε μέσα από το Manage Sites να επιτρέψουμε συγκεκριμένα ή να απαγορεύσουμε κάποια άλλα sites. Εμεί επιλέγουμε τη δεύτερη επιλογή, Try to Block Explicit Sites, και πατάμε πίσω για να πάμε πάλι στο μενού με τι Google εφαρμογές. Επιλέγουμε Google Search. Στη σελίδα αυτήν έχουμε τρει επιλογέ σχετικά με τα αποτελέσματα του Google Search στη συσκευή του παιδιού: Filter, το οποίο αφαιρεί ακατάλληλε εικόνε, κείμενα και συνδέσμου. Blair, το οποίο θολώνει ακατάλληλε εικόνε αλλά αφήνει κείμενα και συνδέσμου και την επιλογή OFF που δεν φιλτράρει καθόλου το περιεχόμενο και έτσι εμφανίζεται όλο. Εμείς αφήνουμε την επιλογή Filter. Προχωράμε για να ρυθμίσουμε τα Personal Results. Εδώ μας ενημερώνει το σύστημα ότι και το παιδί μπορεί να δει αυτή τη ρύθμιση και να την αλλάξει. Πατώντας να ρυθμίσουμε αυτή την επιλογή, στην ουσία ρυθμίζουμε αν επιτρέπουμε στην Google να χρησιμοποιεί τα δημογραφικά στοιχεία του παιδιού, όπως η ηλικία και το φύλλο, για να του εμφανίσει σχετικά αποτελέσματα. Η επιλογή αυτή δεν είναι επιλεγμένη και την αφήνουμε ως έχει. Παρακάτω στις ρυθμίσεις του Google Search πατάμε πάνω στο Account Data Settings όπου έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο Google Account του παιδιού μας. Κάτω από τα Activity Controls μπορούμε να ορίσουμε αν το παιδί μας θα έχει πρόσβαση ώστε να μπορεί να ρυθμίσει μόνο του το Web and App Activity και το YouTube History. Επιλέγουμε να μην έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις αυτές και το ξεκλικάρουμε. Το Google Assistant είναι το αυτόματο bot της Google, στο οποίο το παιδί μπορεί να κάνει ερωτήσεις και να πάρει απαντήσεις. Εδώ επίσης μπορούμε να ορίσουμε αν θέλουμε να περιορίσουμε κάποιο περιεχόμενο πατώντας το Parental Controls και να επιτρέψουμε το account του παιδιού σε όλες τις συσκευές πατώντας το Add to New Devices. Τέλος, μπορούμε να ορίσουμε και περιορισμούς στο Google Photos, όπου μπορούμε να επιλέξουμε να μην είναι ενεργό το Photo Sharing δηλαδή το παιδί να μην μπορεί να μοιραστεί τις φωτογραφίες του μέσα από το Google Photos. Ξεκλικάρουμε την επιλογή Photo Sharing και πατάμε Turn Off. Αφού έχουμε δει τις επιλογές στο Application Limits και στο Content Restrictions, πάμε να δούμε τι επιλογές μας δίνονται μέσα από το Account Settings. Εδώ μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες του λογαριασμού του παιδιού πατώντας Account Info. Επίσης, μπορούμε να αλλάξουμε το password ή να σβήσουμε εντελώς το λογαριασμό του παιδιού. Μέσα από το Controls for Signing In μπορούμε να ορίσουμε αν θα πρέπει το παιδί κάθε φορά που μπαίνει σε άλλες πλατφόρμες όπου δεν έχουμε έλεγχο, όπως iPad, iPhone ή άλλους browsers, να παίρνει πρώτα την άδειά μας. Πατάμε Yes. Στην συνέχεια πάμε στα Controls for Third Party Apps. Κάθε φορά που το παιδί θα προσπαθεί να κάνει login με το λογαριασμό της Google σε κάποιο άλλο application, μπορούμε να επιλέξουμε να ενημερωνόμαστε και να δίνουμε τη συγκατάθεσή μας ή να επιτρέπουμε στο παιδί να κάνει login χωρίς να μας ρωτάει. Αφήνουμε την προεπιλεγμένη επιλογή να μας ρωτάει κάθε φορά. Αμέσως μετά πάμε στα Location Settings. Από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε να βλέπουμε την τοποθεσία της συσκευής του παιδιού ή όχι. Εμείς ενεργοποιούμε αυτή την επιλογή κάνοντας κλικ στο See Your Child Location. Θα μεταφερθούμε σε μία οθόνη που θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής και θα πατήσουμε από το παράθυρο κάτω δεξιά Turn On. Εν συνεχεία θα επιλέξουμε να δούμε τα Privacy Settings από όπου βλέπουμε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή να βλέπουμε ποια application χρησιμοποιεί το παιδί και για πόση ώρα. Την αφήνουμε ενεργοποιημένη. Για να δούμε πού βρίσκεται το παιδί μας, δηλαδή η συσκευή του παιδιού μας, πατάμε από κάτω δεξιά το κουμπί Location. Εφόσον το παιδί έχει ενεργοποιημένη αυτή τη συσκευή του και ανοιχτό το ίντερνετ, τότε το Google Family Link θα μας δείξει με ακρίβεια την πινέζα στο σημείο όπου βρίσκεται το παιδί. Αν το παιδί έχει κλειστεί τη συσκευή ή έχει κλείσει το ίντερνετ ή έχει επιλέξει λειτουργία πτήσης στη συσκευή του, τότε δεν θα βρεθεί η τοποθεσία του. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε και κάποια family places, όπω το σπίτι μα ή το σχολείο του παιδιού ή οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.